Οι καρδιές των μαθητών όλες αυτές τις μέρες χτυπάνε δυνατά. Όσο δυνατά ακούστηκαν οι φωνές μας όταν φωνάξαμε όλοι μαζί ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Και είμαστε σίγουροι ότι το σύνθημα αυτό θα το κάνουμε πράξη. Όλες αυτές τις μέρες, οι μαθητές όλης της χώρας και εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στο πόδι. Από την πρώτη μέρα που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, κάναμε τη θλίψη και τα δάκρυα αγώνα σε κάθε σχολείο. Οργανώσαμε συνελεύσεις, καταλήψεις, σχηματίσαμε συνθήματα με τις τσάντες μας, ζωγραφίσαμε, στήσαμε τα δικά μας μνημεία για τα αδέλφια μας που χάθηκαν έτσι άδικα. Η μεγάλη πορεία της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έγραψε ιστορία. Έκλεισαν τα σχολεία σε ολόκληρες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως ο Εύωσμος, η Σταυρούπολη, η Τούμπα και άλλα πολλά. Εκείνες τις μέρες οι μαθητές δώσαμε όρκο ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει άλλος Παναγιώτης, ο 15χρονος μαθητής από το Κορδελιό, η Αγάπη, ο Βάιος, η Κλαούντια και πολλοί άλλοι. Πάρε όταν φτάσει, σχηματίσαμε με τις τσάντες μας τα προάβλια των σχολείων και νιώσαμε όσο ποτέ άλλο το ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση αυτών των παιδιών που χάθηκαν άδικα. Μπροστά σε όλα αυτά, τα μέλη της ΚΝΕΑ απευθυνόμαστε στους συμμαθητές μας με θάρρος και σιγουριά και σας λέμε ότι οι μαθητές, όπως αγωνιστήκαμε και συνεχίζουμε να ονειρεύουμε, να κάνουμε όνειρα, μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα κουκουέ. Γιατί από την πρώτη μέρα τα μέλη της... Συγγνώμη. Γιατί από την πρώτη μέρα τα μέλη της ΚΝΕ δεν επιτρέψαμε το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν το επιτρέψαμε να βαφτιστεί ανθρώπινο λάθος. Μπήκαμε μπροστά για να μετατρέψουμε τα δάκρυα σε αγώνα την ώρα που όλα τα κόμματα έλεγαν ότι τώρα είναι η ώρα της λήψης και του πένθους. Ψήφος λοιπόν στα κουκουέ, γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με το μέλλον που μας έχουν στρώσει όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά από την άλλη. Γιατί ξέρουμε καλά ότι δεν φταίει η χώρα, δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, αλλά όσοι κυβέρνησαν και όσοι κυβερνούν αυτήν εδώ τη στιγμή. Γιατί έχουμε όνειρα για εμάς και για τις οικογένειές μας, που μόνο εάν αγωνιστούμε μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Γιατί αν κάτι μάθαμε τις τελευταίες μέρες, είναι ότι μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Γι' αυτόν τον λόγο καλούμε όλους τους συμμαθητές μας να κρατήσουμε και στις κάλπες τη στάση που κρατούμε εδώ και 19 ημέρες. Με ψηλά το κεφάλι, καθημερινά και στην κάλπη με το κουκουέ. Για να στείλουμε ένα βροντερό μήνυμα με χιλιάδες κόκκινους ψήφους που θα κάνουν φασαρία. Ευχαριστώ πολύ.